Κύριε Κατσότη, τι λέτε για όλα αυτά που ακούγονται σε επίπεδο προγραμμάτων, γιατί βλέπω και το ριζοσπάστη σήμερα που λέει ότι ουσιαστικά τα δύο προγράμματα είναι copy-paste. Δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι εδώ υπάρχουν οι δεσμεύσεις. Η Κομισιόν προχθές ακόμη εδώ έδωσε μήνυμα και στους μεν και στους δε ότι πρέπει να κινηθούν μέσα σε αυτά τα πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί. Ναι. Άρα λοιπόν γι' αυτό και τα προγράμματά τους μοιάζουν, γι' αυτό και ο ένας λέει στον άλλον ότι κλέβει το πρόγραμμά μου. Είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση. Mm-hmm. Να μπορέσει να βγει το πρόγραμμα όπως λένε, τα ματωμένα πλεονάσματα και βέβαια αυτό έχει τα θύματα. Τα θύματα είναι οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι πολλοί, να το πω έτσι. Τα θύματα άλλος δρόμος και υπάρχει, οι λίγοι είναι αυτοί. Υπάρχει λύση, άλλη, τι άλλο να κάνουμε. Ακούστε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να ξεφύγουμε υπάρχει από αυτό. Υπάρχει κι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εχθρική διακρατική ένωση σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Όλα τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι σήμερα έχει σαρώσει κάθε δικαίωμα που έχει κατακτηθεί mm-hmm. από τον λαό. Το επίπεδο ζωής του λαού μας έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Επανέρχεται σταδιακά όμως, σε ένα λοιπόν, επίπεδο. Είναι... Αλλάζουν κάποια πράγματα. Αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο. Μόνο αν αγωνιστεί ο λαός μας μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να δυσκολέψει, να εμποδίσει, να κατακτήσει. Και αυτό βέβαια απαιτεί ισχυρό κουκουέ. Να σας ρωτήσω γιατί κάτι, άλλο κύριε δεν θα Κατσότη. Δεν θα οργανώσει την επειδή λέτε του για το ισχυρό κουκουέ, μήπως το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει ωστόσο στα ίδια ποσοστά σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις δείχνει ότι ο λαός δεν αγοράζει αυτό που λέτε στην πραγματικότητα. Ο λαός έχει επιλέξει, αν θέλετε. Προστά στις εκλογές βέβαια που περάσαμε σήμερα έκανε μια επιλογή, μια κυβερνητική εναλλαγή. Ωστόσο όμως τι έκανε, έδωσε και μια ψήφο στο ΚΚΕ που είναι σταθερό, συνεπή, μια... δεν πήγε πίσω το ΚΚΕ, το ξέρετε πολύ καλά. Ο στόχος είναι μεγαλύτερη, πόσο ψήφους... μεγαλύτερα ποσοστά από τις ευρωεκλογές. Ο στόχος είναι αυτός, μεγαλύτερα ποσοστά, γιατί 8 του Ιούλη θα είναι εδώ όλα τα προβλήματα. Όλα τα μέτρα αυτά που σάρωσαν το λαό και του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου μνημονίου θα είναι το τέταρτο μεταμνημονιακό μνημόνιο το οποίο θα συνεχίζει έως το 2060. Είναι τα μετωμένα πλεονάσματα. Μάλιστα. Και αυτά θα τα πληρώνει ο λαός μας. Πάμε και στον κύριο Χρυσόγονο. Διακίνδυνο των εκλογών είναι αν την επόμενη μέρα θα υπάρχει μια ισχυρή δύναμη δίπλα στο λαό που θα υποφέρει από την πολιτική που θα ασκεί. Εσείς είτε προτιμάτε μια δημοκρατία στην εξουσία ή είτε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι το ίδιο και ίδιο για εσάς. Εμείς, ακούστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουν το ίδιο πρόγραμμα. Το τρίτο μνημόνιο και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Αυτές έχουν και ίδιο. Γι' αυτό και μοιάζουν τα προγράμματά τους. Απέναντι θα είναι ο λαός, δυστυχώς. Ο λαός λοιπόν θέλει ένα αποκούμπι. Γι' αυτό είναι μόνο το ισχυρό κουκουέ. Και αυτοί που απήχαν. Και αυτοί που με βαριά καρδιά ψήφισαν ξανά ΣΥΡΙΖΑ ή αλλού η ψήφος τους. Θα πρέπει τώρα να κάνουν ένα άλλο βήμα, να ενισχύσουν το ΚΚΕ, γιατί μόνο αυτό θα είναι μπροστά την επόμενη μέρα. Κύριε Χρυσόγονε, πριν από λίγο είπατε ότι...